Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Κύριε Παπασπύρου, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλή σας μέρα. Είστε καλά? Μια χαρά εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαστε μια χαρά. Λίγο ζεσθενόμαστε, αλλά τι να κάνουμε. Καλοκαίρι είναι, Αύγουστος. Τι να πείτε κι εσείς που είστε στην Αθήνα. Ναι. Τι να κάνουμε, εντάξει. Εσείς έχετε ξεκινήσει προπονήσεις με την Κηφισιά? Έχουμε ξεκινήσει από τις 18 Ιουλίου. Ετοιμαζόμαστε βασικά. Είχαμε για μήπως γίνουν μπαράζ. Τώρα είμαστε ακόμα στην αναμονή. Να δούμε τι θα γίνει. Διαβάζαμε τις προηγούμενες μέρες, κύριε Παπασπύρο, ότι όσον αφορά την Κηφισιά, ότι είχε διώξει αρκετούς από τους ποδοσφαιριστές που έπαιξαν πέρσι στο ποτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής με την φανέλα της. Έφυγαν πολλά δελτία, δηλαδή, πολλοί παίκτες που ήταν στο ρόστερ. Και ως εκ τούτου, σε μια ενδεχόμενη διεξαγωγή αγώνων μπαράς, δεν θα είναι σε θέση ενδεχομένως να συμμετάσχει, αν ισχύσουν τα περσινά δεδομένα, δηλαδή το ότι οι ομάδες πρέπει να παίξουν με τα περσινά ρόστερ. Αυτό φαντάζει πολύ δύσκολο, πιστεύω, γιατί τα περσινά ρόστερ δεν μπορεί κάποια ομάδα να διατηρήσει κάποιους ποδοσφαιριστές, είτε γιατί η διοίκηση έχει αποφασίσει να φύγουν, είτε οι ίδιοι παίκτες θέλουν να φύγουν. Είναι λίγο δύσκολο τώρα να κρατάω εγώ τους ποδοσφαιριστές από τη στιγμή που θέλουν να φύγουν από την ομάδα. Και δεν ξέραμε και αυτή την περίπτωση αν υπάρχει ή αν δεν υπάρχει. Άρα εσείς λέτε ότι κατά πάσα πιθανότητα, εφόσον γίνουν αγώνες μπαράς, θα επιτραπεί στις ομάδες να προσθέσουν ποδοσφαιριστές. Θεωρώ ότι έχουμε φτάσει 10 Αυγούστου. Έτσι, στη χώρα αυτή, ξέρετε, τη βδομάδα της Παναγίας μπρος πίσω δεν κινείται τίποτα. Σωστά. Αν θα γίνει κάτι όσον αφορά τα μπαράς, πιστεύω αν θα γίνει κάτι μετά τις 20 τέλος Αυγούστου, πιστεύω είναι πολύ... πολύ δύσκολο να γίνει με τα περσινά ρόστερ. Μας έλεγε εδώ χθες ο κύριος Δράκος από την ομάδα της Άρτας, από το Καραϊσκάκη, ότι θεωρεί βέβαια λίγο ανήθικο, αν θέλετε, λίγο άδικο να ισχύσει κάτι τέτοιο, από τη στιγμή που η δική του ομάδα, για παράδειγμα, έχει διατηρήσει στο ρόστερ της πολλά από τα παιδιά της περσινής σεζόν και θα είναι άδικο να έρθουν, λέει, κάποιες ομάδες και να προσθέσουν 8 και 10 ποδοσφαιριστές μέσα σε λίγες μέρες και να τους βάλουν να παίξουν σε αγώνες μπαράς. Μπορεί ο κύριος Δράκος, και χωρίς να υπάρχει κάποιος τίτλος, μου φύγει έτσι προς αυτό. Όχι, απλά σας μεταφέρω τι υπόθηκε χθες σε μια αντίστοιχη κουβέντα. Ξέρω, αλλά από την άλλη μπορεί να μην υπήρχε δυνατότητα για να βρουν νέους παίκτες κτλ. Εμείς πήραμε μια απόφαση στο τέλος της χρονιάς, επειδή η ομάδα ήταν 4-5 χρόνια ήδη ποδοσφαιριστές, να αλλάξουμε λίγο όλη την ομάδα, να πάρουμε καινούριους παίκτες. Δεν νομίζω ότι, όπως λέει και ο κύριος Δράκος, και εμείς το ίδιο λέμε, ότι είναι άσχημο, ας πούμε, έστω και τα μπαράς να γίνουν ακόμα κατά κάποιο τρόπο. Μάλιστα. Εσείς είστε στη διαδικασία, δηλαδή, ουσιαστικά αναδόμησης του ρόστερ, όπως καταλαβαίνουμε, κύριε Παπασπύρου. Υπάρχει και μια απόφαση, χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει με τα μπαράς, καταλαβαίνετε πώς είναι τα πράγματα. Εμείς, όπως φυσιολογικά μια ομάδα κάθε καλοκαίρι κάνει το σχεδιασμό της, πήραμε μια απόφαση μαζί με τον πρόεδρο. Κάποια παιδιά που ήταν 5-6 χρόνια στην ομάδα προσφέρανε αυτά που προσφέραν και πάθηκε και απόφαση να φύγουν και τις παίκτες και να ανανεωθεί το ρόστερ. Χωρίς να ξέρουμε τώρα ότι θα υπάρχει προοπτική των μπαράζ. Και για μας, πιστεύω ότι θα είναι άδικο για μια ομάδα όπως η Κηφισιά που αγωνίζεται τώρα αυτά τα χρόνια και προσπαθεί να ανέβει στη Β' Εθνική. Ναι, έχετε και εσείς τα δίκαια σας, όπως και από πέρα. Έτσι, μπράβο. Κάθε πλευρά έχει το δίκαιο της. Όπως θα το δείτε. Ναι. Αυτή τη στιγμή το δικό σου το ρόστερ πώς παίκτες αριθμοί, για παράδειγμα? Κοιτάξτε, είμαστε γύρω στους 20 ποδοσφαιριστές. Α, έχετε αρκετούς. Εμείς είμαστε σε... είμαστε και είμαστε σε αναμονή των εξελίξεων, να δούμε σε ποια κατηγορία θα είμαστε, για να κάνουμε και τις ανάλογες κινήσεις. Έχετε ήδη ανακοινώσει, από ό,τι διαβάσαμε, και τον Γεωργίου, ένα πολύ έμπειρο κεντρικό αμυντικό. Κάνατε μια... Ναι, έχουμε πάρει ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει πολλά χρόνια από ΑΒ Εθνική. Ένας από αυτούς είναι και ο Γεωργίου. Και σύν τα παιδιά που μείνανε, τα 4-5 έμπειρα παιδιά, η ομάδα είναι αρκετά καλή και σας λέω πάλι, περιμένουμε τώρα να δούμε τις εξελίξεις που θα είμαστε. Εφόσον δηλαδή σας επιτραπεί να τους χρησιμοποιήσετε, νομίζω ότι δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα σε μια δεχόμενη... Δεν υπάρχει. Αυτά κοιτάξτε, καλά είναι στα λόγια, έτσι και σε όλα μέσα στο γήπεδο κρίνονται. Απλά εμείς, επειδή υπάρχει φιλοδοξία από τη διοίκηση του κυρίου Γατζούλα, ο οποίος παλεύει όλα αυτά τα χρόνια για να ανέβει στη Β' Εθνική, προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό.
μου δίνει πολλές λύσεις σε ενδεχόμενο είτε μπαράζ είτε να πάμε απευθείας στη Β' Εθνική. Μάλιστα. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια η Κηφισιά το παλεύει, αλλά τερματίζει συνεχώς δεύτερη, έτσι δεν είναι, κύριε Πασμίδη? Ναι, κοιτάξτε, δείτε, είναι μια ομάδα που ξεκίνησε από το 0 το 2007 στην ουσία από γάμα τοπικό και έχει φτάσει μέσα σε 8 χρόνια, έχει κάνει υπεράνθρωπη προσπάθεια, έτσι. Απλά είναι η φιλοδοξία του κυρίου Γατζούλα, πολύ όμορφα και μέσα από ωραίο ποδόσφαιρο, να ανεβαίνει τις κατηγορίες. Έχει τύχει, τώρα αν φανταστείτε ότι μια χρονιά βγήκε δεύτερη γιατί υπήρχε η ΑΕΚ πρώτη, ναι, καταλαβαίνετε ότι ήταν λίγο δύσκολο να ξεπεράσουμε την ΑΕΚ. Ναι, έχετε δίκιο. Δεν ξέρω, μακάρι βέβαια για όλες τις ομάδες να υπάρξει τις δευτεραθλήτριες, να υπάρχει μια απόφαση ενάντια του να ανέβουν και οι τέσσερις αυτομάτως στη Football League, έτσι όπως έχει φτάσει. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δει η Football League κάποια στιγμή ποιες ομάδες έχουν υγεία, έτσι, ναι, ποιες ομάδες ας πούμε διαθέτουν όλα αυτά τα, πώς θα λέμε, τις, τα ηχέγγυα για να συμμετέχουν. Ναι. Είναι κρίμα, πιστεύω, για κάποιες ομάδες και ο Καρασκάκης από ό,τι βλέπω και ο Άρης, δεν το συζητάω. Είναι ομάδες που, αν τι άλλο, είναι υγιέστατες και θέλουν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα στη Β' Εθνική χωρίς τα προβλήματα που διαβάζουμε τα τελευταία χρόνια για τις ομάδες της Β' Εθνικής. Ναι. Ευχής έργο θα ήταν, γιατί νομίζω ότι είναι μια επώδυνη διαδικασία οι αγώνες κατάταξης. Μπορεί να βγάλει έξω και τον προγραμματισμό για τις ομάδες, να δώσουν δηλαδή τέλη και Αυγούστου. Και τον προγραμματισμό, ναι, και ίσως να διοικηθεί και κάποια ομάδα, έτσι. Ναι, ναι. Αυτό που είπαμε στην αρχή. Ναι. Μπορεί να γίνουν, δεν ξέρω αν θα κατέβει και το Άργος, δεν έχω ιδέα τι γίνεται στην πλευρά του Άργους. Αλλά άμα γίνουν αγώνες μπαράς για 2 ή 3-4, πιστεύω ότι όποια ομάδα μείνει έξω θα είναι αδικημένη. Μάλιστα. Κάποια μπορούσαν να βρουν κάποιον τρόπο να ανέβουν όλοι οι δευτεραθλητές και ας είναι και μια ομάδα παραπάνω στη Β' Εθνική. Σωστά, εντάξει, είναι και αυτό ένα σενάριο που παίζει, για να δούμε όλα αυτά. Είναι γιατί έχει ξαναγίνει τα παλιά χρόνια, εντάξει. Ναι, σωστά. Ας είναι άλλη μια χρονιά, ας το κάνουν και για τελευταία χρονιά, αποσπώντα να πάει 2 ομάδες παραπάνω στη Β' Εθνική. Μάλιστα. Ωραία, μας λέτε λοιπόν ότι έχετε ήδη 20 παίκτες, ότι έχετε ήδη προσθέσει αρκετούς ποδοσφαιριστές. Η δική σας ενημέρωση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι ότι μάλλον θα μπορέσετε να τους χρησιμοποιήσετε εφόσον γίνουν παράς, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσατε να συμμετάσχετε. Και περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Να είστε καλά, κύριε Παπασπύρου. Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλό καλοκαίρι σας εύχομαι. Και καλή συνέχεια, να είστε καλά. Να είστε καλά.